Τα βλέμματα όλων τώρα είναι στραμμένα στο τι μηνύματα πήραν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κάλπη και πώς αυτά θα μεταφραστούν στην πράξη σε αυτή την κορυφαία, αν θέλετε, διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Να επιλεγούν δηλαδή αυτοί που θα έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι στην Ένωση. Ακριβώς, κύριε Τσούλη. Ο κόσμος, οι Ευρωπαίοι πολίτες μίλησαν. Μίλησαν την Κυριακή, μερικοί και λίγο νωρίτερα. Τώρα η διαδικασία προβλέπει ότι τη σειρά την έχουν οι αρχηγοί κράτων και κυβερνήσεων και η ηγεσία των πολιτικών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο για να μπορέσουν, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναλύσουν τα μηνύματα τα οποία εδόθησαν από την κάλπη και να προχωρήσουν και στην επιλογή του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θέλετε, τι αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα των εκλογών. Κοιτάξτε, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο τρόπο με τον οποίο ψήφισε κάθε κράτος μέλος. Ναι. Η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη. Και αν θέλετε, εν μέρη, αυτό το γεγονός οφείλεται στο ότι υπήρξε μία, αν θέλετε, μία συζήτηση η οποία, ναι μεν, απασχόλησε και τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά, αλλά ασχολήθηκε και με εθνικά ζητήματα. Οπότε υπήρξε μία έτσι μεικτή εικόνα. Από την άλλη όμως, ξέρετε, οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες που παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία τώρα και βλέπουν ότι το πρώτο κόμμα, αυτό δηλαδή που επέλεξε η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών, δεν έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει τις πολιτικές του. Θα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Ναι. Και μπορεί και να μην την εξασφαλίσει το πρώτο κόμμα δηλαδή. Κύριε Τσουρούλη, προφανέστατα δεν μπορώ να προδικάσω ούτε μπορώ να σχολιάσω τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται από τους αρχηγούς. Λέω δηλαδή μήπως και αυτή η διαδικασία αντί να έρθει και να διορθώσει την κατάσταση έρχεται να την βραχυκλώσει περισσότερο. Όχι, είναι μια διαδικασία η οποία, αν θέλετε και να το δούμε διαχρονικά, είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Η οποία αναζητεί κονσένσους. Ναι, αναζητεί ένα κονσένσους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα πάντα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο οι πολίτες, αν θέλετε, το επιβραβεύσανε και εν μέρη, μολονότι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχουν μια αύξηση ευρωσκεπτικιστών, υπάρχουν μια αύξηση της ακροδεξιάς. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει δυνατότητα για μια στέρεη και, αν θέλετε, λειτουργική πλειοψηφία πολιτικών δυνάμεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που στηρίζουν την Ευρώπη. Θέλουν την Ευρώπη, πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι η λύση και όχι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, έχοντας κατά νου το τι πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις φασιστικές νοοτροπίες. Ναι, έτσι, και που πέρα ήταν και ο λόγος που γεννήθηκε η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Λέτε να πάμε σε μια κατάσταση όπου οι δύο κυριότερες ομάδες θα τα βρούνε ως φιλοευρωπαϊστές και θα πάνε να δώσουν τον επόμενο νούμερο ένα της Κομισιόν. Αυτό που λέω πάλι δεν μπορώ να προδικάσω τι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς και σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία συζητήσεων, διαβουλεύσεων. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Βαν Ρόμποι, θα συμβουλευτεί το Ευρωκοινοβούλιο, θα γίνουν οι διαβουλεύσεις. Σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε την απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για το ποιον θα προτείνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρόεδρο της Επιτροπής, τον οποίο στα μέσα Ιουλίου το Ευρωκοινοβούλιο θα ψηφίσει για το ποιον θέλει. Ναι. Για πρόεδρο, θα ψηφίσει στην πρόταση του Συμβουλίου. Όλα αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία και να μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά σε όλη αυτή τη διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει, όπως είπε και ο πρόεδρος Μπαρόζο στην δήλωσή του προχθές, θα πρέπει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι πολιτικές δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών. Ναι. Άρα αυτό όμως που ήθελα να τονίσω είναι ότι ναι μεν πρέπει να αποτυπώσουμε τους ενδιασμούς οι οποίοι εξεφράστηκαν από πολλούς πολίτες. Άλλοι δεν πήγαν να ψηφίσουν καθόλου. Άλλοι ψηφίσανε ακροδεξιά, όπως είδαμε, ή ευρωσκεπτικιστικά κόμματα. Υπάρχει μια απάντηση η οποία πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη και η απάντηση αυτή, αν θέλετε, είναι η ανάπτυξη πολιτικών οι οποίες με αποφασιστικότητα θα απαντήσουν στο αίτημα για ανάπτυξη και για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και αυτή η συζήτηση θα γίνει σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο και εκεί θα πρέπει να πάμε. Άρα λοιπόν λέτε ότι το κύριο αίτημα που βγαίνει από τις κοινωνίες που ψήφισαν είναι πάντως ότι πρέπει να τελειώνουμε τις πολιτικές της λιτότητας. Είναι η στιγμή της ανάπτυξης. Όχι, δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα το ότι μεταφράζω εγώ. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ανάγνωση ήταν, όπως την έκανα εγώ, την έκανε και ο κ. Σολάν. Αυτό είπε ο κ. Σολάν. Η αποτύπωση της σύνθεσης του Ευρωκοινοβουλίου αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, αποτελείται από κόμματα τα οποία μπορούν να φτιάξουν μια στέρεη και λειτουργική ένα πλαίσιο τέτοιο. Η οποία να κάνουν τον πολίτη να πιστέψει πάλι ότι οι Βρυξέλλες μπορούν να έρθουν κοντά του, δεν είναι μακριά και δεν διοικούνται από γραφειοκράτες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών.
Ναι, πιστεύω πως ναι. Και γι' αυτό άλλωστε έχει γίνει και όλη αυτή η δημοκρατική διαδικασία με τις ευρωεκλογές. Στις οποίες, να υπογραμμίσω, μόνο ότι δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να θριαμβολογούμε, αλλά πολλοί έλεγαν ότι θα πέσει το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές συνολικά ακόμα πιο κάτω από αυτό που ήταν το 2009. Αυτό δεν συνέβη. Υπήρξε μια οριακή αύξηση, μια μικρή. Οι πολίτες λοιπόν δίνουν μηνύματα και αυτοί. Ψήφισαν και αυτοί που δεν ψήφισαν. Σωστό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνθέσουμε, όταν λέω να κάνουμε, το κάνουν αυτή τη στιγμή οι ηγέτες μας, οι αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, συνθέτοντας όλη αυτή την εικόνα, θα πρέπει να βρούμε ένα λειτουργικό τρόπο για να προχωρήσουμε. Άρα, να πούμε απλά τάχιστα τη διαδικασία για να την ξέρουμε όλοι εμείς. Λέτε ότι έλαβε από το Κοινοβούλιο την εντολή ο κύριος Γιούνκερ. Να συγκεντρώσει συμμαχίες. Σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι το ανεπίσημο δείπνο που είπατε και προηγουμένως, κύριε Τσουρούλη, που συζητάνε οι αρχηγοί μας την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Ναι. Θα υπάρξουν διαβουλεύσεις μεταξύ του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είναι ο κύριος Βαν Ροπόη, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε στην Σύνοδο Κορυφής 26 και 27 Ιουνίου να επιλεγεί από το Συμβούλιο, δηλαδή από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ο υποψήφιος τον οποίο θα προτείνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τον ψηφίσει. Αυτή η επιλογή γίνεται με ειδική πλειοψηφία. Εκεί πρέπει να λάβει μια ειδική πλειοψηφία για να έχει αντίκρισμα η επιλογή. Ακριβώς, από το Συμβούλιο. Ναι. Στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει στις 14-17 Ιουλίου για την επιλογή του νέου Προέδρου της Επιτροπής, θα πρέπει να λάβει τους μισούς συν μία έδρα από τους 751. Άρα και εκεί απαιτείται συμμαχία. Άρα και εκεί απαιτείται μια συμμαχία, όπως άλλωστε στις εθνικές κυβερνήσεις, κύριε Τσουρούλη. Είναι πολύ λίγες πλέον οι περιπτώσεις στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες όπου ένα κόμμα συγκεντρώνει μια απόλυτη πλειοψηφία. Υπάρχουν βεβαίως, αλλά και υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις, στις οποίες στα εθνικά κοινοβούλια γίνονται συμμαχίες για να εκλέξουν μια κυβέρνηση. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η διαδικασία, άλλη μια δημοκρατική διαδικασία των εξετάσεων. Τυπικά λέγονται ακροάσεις των, των υποψηφίων επιτρόπων πλέον, διότι ο νέος πρόεδρος θα συνεννοηθεί με τις κυβερνήσεις, θα επιλέξουν μαζί τους επιτρόπους, οι οποίοι θα περάσουν από αυτές τις ακροάσεις στις αρμόδιες επιτροπές, για να έχουμε τέλος Οκτωβρίου την ψήφο τη συνολική για την όλη την επιτροπή, για να πιάσουν δουλειά οι νέοι επίτροποι 1η Νοέμβρη, ελπίζοντας ότι δεν θα υπάρξει μια καθυστέρηση διαδικασία, όπως βέβαια και στο παρελθόν είχαν υπάρξει. Σωστό. Αλλά ελπίζουμε ότι 1η Νοεμβρίου θα έχουμε την επιτροπή. Αμήν. Γιατί χρειάζεται τους θεσμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πάρει το πράγμα μπροστά και να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματα που θέτουν επιτάπητος οι πολίτες. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό κουράγιο.